στο μέσο όρο. Που δεν είπα, αφού έκανε όλη την Ελλάδα, ψάχνει και εδώ. Αλλά γιατί δηλαδή στα Χανιά έχει 17%, στο Ηράκλειο έχει 12% και στον Άγιο Νικόλαο έχει 67%. Διάβολε. Τόσα να κακά παιδιά είμαστε. Στο Τσιφλίκι αύξηση 107%. Και καλά, πες ότι αυτή είναι τουριστική περιοχή. Ναι, αλλά όχι και τόσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά και μόνο στον Άγιο Νικόλαο ήρθαν οι Ρώσοι και αγοράσαν. Ένα έχουν αγοράσει την άλλη Ελλάδα. Υπάρχουν επενδυτές ξαφνικά εμείς και αγοράσαν εκτός σχεδίου. Η γάμα ζώνη και η δέλτα ζώνη του Αγίου Νικολάου που λέγαμε πριν τα 650 που γίνανε 1050. Αναλέω. Είχαμε επίσκεψη ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Είναι η πρώτη μας επίσκεψη στα πλαίσια ενός συνολικού προγραμματισμού σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, να έχουμε συναντήσεις με όλους τους δημάρχους και αντίστοιχα με τις αντιπεριφέρειες, καταγράφοντας ένα σύνολο προβλημάτων, παρόλο που γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές, αλλά καλό είναι από την πλευρά μας να εξειδικεύσουμε αυτά τα προβλήματα και να δούμε πώς πρακτικά μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις, αν όχι σε όλα, σε ένα σημαντικό μέρος και με βάση την ιεράρχηση και την προτεραιότητα αυτών των προβλημάτων. Το πρώτο που από ό,τι φαίνεται και που απασχολεί και τον Δήμο και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα, είναι το θέμα των αντικειμενικών αξιών. Πράγματι, η περιοχή του Αγίου Νικολάου αδικείται κατάφορα σε σχέση με άλλες περιοχές και της Κρήτης και της χώρας και αυτή η υπέρμετρη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η αδικαιολόγητη αντικειμενική αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα έχει πολλαπλές συνέπειες κυρίως στα φτωχά εργατικά λαϊκά στρώματα γιατί και η περιοχή του Αγίου Νικολάου έχει τέτοια εργατικά λαϊκά στρώματα, έχει ζώνες, η Γάμα και η Δέλτα για παράδειγμα, που δεν είναι ούτε φαν τουριστικές περιοχές, ούτε τίποτα από όλα αυτά και θα πληγούν κατάφορα από αυτή την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και όπου εν πάση περιπτώσει μπορούμε να παρέμβουμε σε σωματεία, σε φορείς, σε συλλόγους, να πάρουν αποφάσεις τέτοιες που να καταδεικνύουν την ανάγκη να διεκδικηθεί από την κεντρική εξουσία η μείωση των αντικειμενικών αξιών. Είναι επίσης η διεκδίκηση του κτηρίου προκειμένου να στεγάσει την ΣΤΕΚ και πρέπει η κυβέρνηση να διευκρινίσει άμεσα εάν αυτό το κτίριο το έχει υποθηκεύσει στο υπερταμείο όπως έχει υποθηκεύσει και πολλά άλλα δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες δημόσια κτίρια και οργανισμούς και πρέπει άμεσα να επιληθεί αυτό προκειμένου να στεγαστούν οι σπουδαστές αυτής της σχολής, μιας πολύ σημαντικής σχολής και για τον Άγιο Νικόλο, για την Κρήτη, για τον τουρισμό συνολικότερα στη χώρα μας. Πολλά είναι τα προβλήματα, όπως και τα θέματα της σχολικής στέγης, η αναγκαιότητα δηλαδή να υπάρξει ένα νέο σχολικό συγκρότημα τέτοιο που να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες εκπαιδευτικής λειτουργίας. Και ποια άλλα δήμαρχε είπαμε. Και στο ΣΥΣΥ έχουμε προβλήματα με τη σχολική στέγη. Και στο ΣΥΣΥ με τη σχολική στέγη. Και φυσικά το κομμάτι που ανήκει στο Δήμο που ήταν σε συνεργασία με το Minos Beach. Η ανταλλαγή των μετοχών. Η ανταλλαγή των μετοχών προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος αυτό το θαλάσσιο κομμάτι, το αμμούδι, να γίνει μια παραλία ανοιχτή για τους δημότες του Αγίου Νικολάου. Αυτά σε γενικές γραμμές, όπως επίσης και στα πλαίσια της δημιουργίας του Βόρειου Οδικού Άξονα. Εμείς έχουμε εκφράσει βέβαια την άποψή μας για το θέμα του Βόρειου Οδικού Άξονα, ότι υπάρχει αναγκαιότητα χρόνια τώρα, όχι τώρα, χρόνια, δεκαετίες πριν, να αναβαθμιστεί ο Βόρειος Οδικός Άξονας, να γίνει ασφαλής, να γίνει λειτουργικός, να συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες στα πλαίσια μιας ανάπτυξης που υπάρχει στον τομέα του τουρισμού, αλλά να καλύπτει και τις τοπικές ανάγκες, δηλαδή των κατοίκων
που πάνε και έρχονται στις δουλειές τους. Από ό,τι γνωρίζω, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο ημερησίως το 70% των Ηρακλειωτών χρησιμοποιεί τον βόρειο άξονα για να πηγαίνει στις δουλειές του. Και υποθέτω ότι και εδώ στον Άγιο Νικόλαο κάτι αντίστοιχο. Έτσι, καθημερινά οι πολίτες πρέπει να διευκολύνονται. Και φυσικά όχι μόνο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη Σιτία. Γνωρίζω ότι υπάρχουν όριμες μελέτες και οφείλει το κράτος με δική του αποκλειστική ευθύνη να προχωρήσει με ταχύτατο ρυθμό στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου, αλλά κατά την άποψή μας χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χωρίς δανεισμούς από ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύσεων, διότι ως γνωστόν αυτά θα οδηγήσουν αντικειμενικά σε μια ανταποδοτική λειτουργία προκειμένου να βγουν και τα έξοδα μιας τέτοιας κατασκευής, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα το πληρώσει ο δημότης, ο απλός πολίτης, ο εργαζόμενος άνθρωπος δηλαδή, με την λογική των διοδίων, όπως άλλωστε υπάρχει εμπειρία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να είναι με την αποκλειστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού κράτους, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται. Μια γόνιμη συζήτηση με τον Δήμαρχο εδώ, θα δούμε και τους εργαζόμενους του Δήμου Αγίου Νικολάου σε μια κατεύθυνση να επιλύονται και τα δικά τους προβλήματα, διότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα εργατικού, τεχνικού, δυναμικού, που στα χρόνια της κρίσης και με τις δεσμεύσεις των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στους εταίρους, ουσιαστικά σταμάτησε η αναλογία ένα προς ένα, δηλαδή μία αποχώρηση, μία πρόσληψη, και παρόλο που στην πορεία υπόθηκε ότι θα είναι μία πρόσληψη προς πέντε. Ένα προς πέντε, ούτε αυτό τελικά υλοποιείται, ούτε αυτό υλοποιείται, με αποτέλεσμα σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, να υπάρχει ένα έλλειμμα 35 εργαζομένων, που η μισή σχεδόν είναι εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείς να κάνεις έργο, να αποδώσεις έργο σε έναν Δήμο τόσο σημαντικό. Και φυσικά είναι και τα άλλα, τα μισθολογικά, τα συνταξιοδοτικά των εργαζομένων, που δεν σταματάει η υπόθεση, παρόλο που η κυβέρνηση έφερε αυτή την τροπολογία, τον νόμο μάλλον, που σταματάει τη μείωση και άλλων συντάξεων, και άλλη μείωση των συντάξεων, γιατί η δέσμευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060 είναι τέτοια, που αν τώρα το αναστέλει αυτό το μέτρο με μια νομοθετική ρύθμιση, στην πορεία θα το επαναφέρει μετά τις εκλογές του 2019, ακριβώς για να βγάλει σε πέρα το σύνολο των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα αγγίζει το 2,5-3,5% με το Δήμο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως γνωρίζετε, δεν παίρνει μονοπρόσωπες αποφάσεις. Δηλαδή, όπως συμβαίνει με τα άλλα κόμματα, όπου οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, όπως είναι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός τους χρήζει τους υποψηφίους ανά την Ελλάδα. Δεν έχει καμία σχέση το ΚΚΕ με τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Το κόμμα μας είναι απόλυτα δημοκρατικό, έχει τις κομματικές του οργανώσεις και μέσα από ένα πλούσιο γόνιμο διάλογο που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη θα κάνει τις προτάσεις του προς τα ανώτερα όργανα, όπου και τα ανώτερα όργανα θα πάρουν και τις τελικές αποφάσεις για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι δημάρχοι, ποιοι θα είναι υποψήφιοι περιφερειάρχοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και πιστεύω αρχές του νέου έτους θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μετά τις γιορτές, δηλαδή. Μετά τις γιορτές θα ανακοινωθούν τα ονόματα.